στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την τριάδα, την επιτελική του Άρη, τον Χαριστέα, τον Ένι και τον Τερζή, και ένας χαιρετισμός των δύο προπονητών. Πολύ νωρίς, στο τρίτο λεπτό, από τον Μπρούνο Γκάμα στο Φετφατζίδη, που από ευνοϊκή θέση αστοχεί η κάθε την παλιά. Στο 8ο λεπτό, μετά από σέντρα και κεφαλιά, πάσα του Χατζηγιοβάνι, ο Καμπετζής μόνος μπροστά στην εστία αστοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τους πράσινους. Θα συνεχίσουμε στο 10ο λεπτό, μετά από σέντρα η μπάλα θα καταλήξει στον Μαντσίνη. Εδώ, ο οποίος θα σκοράρει, αλλά τον γκολ ακυρώνεται ως offside του Δελιζήση, ο οποίος δεν είναι μόνο εκτεθειμένος, κάνει και κίνηση για επαφή με την μπάλα. Θα στα εξηγήσει ο κύριος Βαρούχας λίγο αργότερα. Στο 22ο λεπτό η μπαλιά του Ανουάρ βγάζει στο χώρο τον Καμπετζή, αλλά αυτός από μακριά προσπάθησε να πλασάρει. Στο cooling break και πάλι το πινακάκι του Γιώργου Δόνη επιστρατεύεται για να δώσει οδηγίες. Στο 39ο λεπτό ο Μπρούνο Γκάμα πάει να μπει στην περιοχή, ανατρέπεται και εδώ υποδεικνύει πέναλτι ο Βρέσκας, έγινε έλεγχος VAR. Και τελικά υποδείχθηκε από τον Αλεξανδρόπουλο το πέναλτι και όχι από τον Ανουάρ. Εκτελεί ο Φετφατζίδης, διπλή ενέργεια, διπλή απόκρουση από τον Ξενόπουλο και συνεχεία φάουλ του Ρόζ. Πρώτη απόκρουση βλέπετε εδώ. Παίρνει το rebound ο Φετφατζίδης και πάλι ο Ξενόπουλος και έρχεται ο Ρόζ να κάνει φάουλ και να τελειώσει η φάση αυτή. Ο Παναθηναϊκός στο 43ο λεπτό έχει μια φάση με τον Ζαγορίτη και τώρα έχουμε περάσει καθυστερήσεις. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ έχουμε ένα ακόμη λάθος άμυνας και πέναλτι που υποδεικνύει ο Βρέσκας, γιατί θεωρεί ότι ο Ρόζ τσίπησε την μπάλα πρώτου Ξενόπουλου και έκανε πέναλτι, αλλά μετά από έλεγχο VAR βλέπουμε ότι πρώτα αποκρούει ο τερματοφύλακας, παίρνει πίσω την κίτρινη, φυσικά ακυρώνεται και το πέναλτι και έτσι τελειώνει το πρώτο μέρος. Στο 48ο λεπτό ένα σούτ από τον Ανουάρ. Στο 49ο λεπτό, καθώς το γήπεδο αρχίζει και γίνεται κατηφορικό υπέρ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν η σέντρα του Ζαγορίτη και το γυριστό του Μπουζούκη. Στο 52ο λεπτό έχουμε περάσει το σούτ του Χατζηγιοβάνι, διώκνησε κόρνερ ο Κουέστα. Στο 62ο λεπτό τώρα δοκάρι του Κολοβού που έχει περάσει σαν αλλαγή. Είναι πρώτη προειδοποιητική βολή από τον Κολοβό. Στο 64ο λεπτό εδώ η προσπάθεια του Μαρτίνες, βγαίνει ο Ξενόπουλος που είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Στο 68ο λεπτό φάουλ του Μπουζού, κεφαλιά του Κολοβέτσιου περνάει out και έρχεται τον γκολ στο 75ο λεπτό με κεφαλιά ψαράκι του Κολοβού μετά από την σέντρα του Ανουάρ στο δεύτερο δοκάρι. Ξανά, βλέπετε δεν υπάρχει κανένα offside, έρχεται πίσω από την άμυνα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έχει πέσει η απόδοσή του κατακόρυφα, ναι, και ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι θέλει, απόλυτη κυριαρχία στο δεύτερο μέρος. Στο 26ο λεπτό ο Ρόου στα δεύτερη κίτρινη κάρτα είχε δει την πρώτη στο πέναλτι που αστόχησε ο Φετφατζίδης και φεύγει από το παιχνίδι και χάνει και το επόμενο με τον ΠΑΟΚ και τελικό αποτέλεσμα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεύτερη νίκη των πράσινων επί του Άρη στα play-off και μια μικρή ρεβάνς για εκείνο το βαρύ 4-0 του πρώτου γύρου στο Κλεάνθης Βικελίδης.